Είμαστε μέσα σε ένα Ford Fiesta και έχουμε τοποθετήσει σύστημα συναγερμού και εντοπισμού. Λαμβάνουμε ειδοποίηση στο κινητό μας για οποιαδήποτε παραβίαση γίνει, για το εάν χτυπηθεί περιμετρικά από κραδασμό, για το εάν ανοίξει κάποια από τις 4 πόρτες ή για το εάν γυρίσει το κλειδί στη θέση on κατά τη διάρκεια της παραβίασης. Λαμβάνουμε μήνυμα με συγκεκριμένη ειδοποίηση κάθε φορά και μπορούμε να πανεργοποιήσουμε και τον κινητήρα μέσω μηνύματος. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Κλειδώνουμε το αυτοκίνητο και οπλίζουμε και το σύστημά μας. Θα χτυπήσουμε εδώ στο ταμπλό να δούμε τον κραδασμό. Αφού οπλίζουμε πάλι. Τώρα θα ανοίξουμε μία πόρτα και θα γυρίσουμε και το κλειδί στη θέση on όπως γίνεται σε μία παραβίαση. Ανοίγουμε και το κλειδί. Αφοπλίζουμε και πάμε να δούμε τα μηνύματα που έχουμε λάβει. Λοιπόν, έχουμε λάβει κατά σειρά. Πρώτο μήνυμα, sensor alarm, είναι ο αισθητήρας του κραδασμού. Όταν χτυπήσαμε το ταμπλό μας ή αν χτυπηθεί εξωτερικά. Δεύτερο μήνυμα είναι το door alarm, δηλαδή στην αρχή είναι το αίτιο της παραβίασης. Και τρίτο μήνυμα είναι το ACC alarm, όταν γύρισε το κλειδί στη θέση on. Σε κάθε μήνυμα έχουμε γεωγραφικό πλάτος και μήκος, ταχύτητα, ημερομηνία έχοντας πρώτα τη χρονιά, 2022, εκτός μήνας, 17 του μήνα, 18 και 31 η ώρα. Και εδώ έχουμε το link Google Maps που μας δείχνει την τοποθεσία του οχήματος. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε μπρος το αυτοκίνητο και θα στείλουμε μήνυμα να διακόψουμε τον κινητήρα. Αυτό είναι το μήνυμα. Έχουμε πει αλλάζει αυτός ο κωδικός. Το στέλνουμε. Βλέπουμε ταυτόχρονα αριστερά και το αυτοκίνητο. Βλέπουμε το στροφόμετρο. Βλέπουμε έσβησε και θα μας έρθει και μία επιβεβαίωση ότι είναι επιτυχής η διακοπή. Από εδώ και πέρα δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε πάλι. Έως ότου στείλουμε μήνυμα για επανενεργοποίηση. Στέλνουμε το μήνυμα, έχουμε πει αλλάζει ο κωδικός. Μόλις λάβουμε την επιβεβαίωση, μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι το αυτοκίνητο. Μας ήρθε η επιβεβαίωση. Από εδώ και πέρα παίρνει μπρος κανονικά. Αυτά.